Μπροστά στον εφιάλτη του να ξυλωθούν τα μάρμαρα στην παλιά αγορά του Ηρακλείου βρίσκονται καταστηματάρχες λόγω προβλήματος στον αγωγό της ΔΕΙΑΗ, όπου εδώ και μέρες τα λήματα εκειδήσως μία προκαλούν οργή και αγανάκτηση. Τελικά, σύμφωνα με την υπηρεσία, αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως όλοι οι αγωγοί έχουν φράξει καθώς κάποιος φέρεται να έριξε τσιμέντο. Ότι κάποιος είχε ρίξει τσιμέντο μέσα, όχι δηλαδή να ξεπλύνει με τσιμέντο, ολόκληρο τσιμέντο και έχουν φράξει όλοι οι αγωγοί. Αυτό είναι απαράκτητο. Εμείς θα προβούμε σε μίμηση κατά γνώση, θα ψάξουμε τι δεν γίνεται. Η απάντηση της ΔΕΙΑΗ έρχεται μετά το ρεπορτάζ της Κρήτη TV στο σημείο. Χθες καταστηματάρχες έκαναν λόγο για ένα σκηνικό χάος και μια τριτοκοσμική εικόνα, στην οποία γίνονται μάρτυρες, τουρίστες και περαστικοί. Επειδή εγώ είμαι γείτονας, βλέπω και τον γείτονα, είχε πλημμυρίσει το υπόγειό του. Μέχρι έφτασα να κάνω καταγγελία και στη ΔΕΙΑΗ. Μου είπαν ότι είχαν πρόβλημα στο μηχάνημα, τέλος πάντων ήρθαν, είδαν, αλλά δεν έκαναν κάτι, ξανά έφυγαν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να υπάρχει, είναι τώρα 10 μέρες. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα στην τουριστική περίοδο περνάει τόσους χιλιάδες κόσμος. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα και δεν είναι καλό για κανέναν. Βέβαια, μυρίζει και όσο να είναι και οι ξένοι για την πλατεία και για τον τουρισμό μας. Δυστυχώς. Πόσες μέρες έχετε εντοπίσει το πρόβλημα? Γύρω στις 10 μέρες. Μυρωδιά έντονη. Μέσα στα μαγαζιά και όλη η πλατεία. Και του κυρίου το μαγαζί παρακάτω έχει πλημμυρίσει το υπόγειο. Δύσκολες συνθήκες. Δύσκολες. Γιατί και εγώ είμαι όλη μέρα εδώ πέρα και είμαστε στη βρώμα όλη μέρα. Δυστυχώς. Και αναγκαστικά θα πρέπει να παρέμβουμε αύριο, κανονίσαμε, γιατί σήμερα το πρωί διαπιστώσαμε ακριβώς ότι είχε γίνει. Δεν μπορούσε η ΔΕΙΑΗ η χειροκίνηση να το κάνει. Και αύριο το πρωί θα πάμε μηχάνημα να προσπαθήσουμε να βρούμε όλο αυτό. Περίπου 2 μέτρα έχει φράξει ο αγωγός. Να σπάσουμε και φυσικά τα μάρμαρα εκεί πέρα είναι ένα θέμα το οποίο θα αποκαταστήσουμε και μετά. Μάλιστα, τα λήματα πλημμύρισαν το υπόγειο επιχείρησης με τον ιδιοκτήτη να δείχνει την αυτοσχέδια πατέντα με σωλήνα και κουβάδες για να καθαρίσει το κατάστημά του. Το υπόγειο του καταστήματος είχε περίπου 20 με 30 πόντους λήματα. Δεν ήξερα τι γινόταν. Βγάζω τα λήματα από το υπόγειο και τα ρίχνω στο δρόμο. Τι να τα κάνω? Και οι παρακάτω σχάρες τα παίρνουν. Δεν έχω εναλλακτική, δεν υπάρχει εναλλακτική. Βρίσκομαι στο υπόγειο μέσα 3 μέρες τώρα. Είναι σαν να βρίσκεται κάποιος μέσα σε ένα φρεάτιο. Η ΔΕΙΑΗ από την πλευρά της θα προβεί σε μήνυση κατά αγνώστων για το περιστατικό, καθώς εδώ και μέρες επιχειρηματίες, δημότες και επισκέπτες ζηνοπαθούν σε ένα από τα πιο κεντρικά και τουριστικά σημεία της πόλης. Γιατί δεν μπορούσαν από μέσα, μπήκαν κάποια δρόμια να κάνουν, δεν μπορούσαν από μέσα να το καθαρίσουν, γιατί είναι καθαρό τσιμέντο. Είναι ασυνείδητος αυτός ή ασυνείδητη αυτή που το ρίξανε, πραγματικά απαράδεκτο, διότι ταλαιπωρείται όλη η περιοχή, θα σπάσουμε αναγκαστικά τα μάρμαρα και καταλαβαίνω ότι είναι μια ζημιά που θα αποκατασταθεί έτσι αλλιώς, αλλά μεγάλη ταλαιπωρία και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Αυτό το οποίο βλέπω όμως ότι είναι, κρατάνε τη μύτη τους και φεύγουν. Δηλαδή κρατάνε τη μύτη τους και τρέχουν προς τα κάτω. Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα για κανέναν. Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν ξέρω ποιος θέλει, τι πρέπει να γίνει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, αύριο Τρίτη, η συνεργείο θα σπεύσει στην οδό 1866 για να επιλύσει το πρόβλημα.